Καθημερινό φαινόμενο αποτελεί είσοδος μη νόμιμων μεταναστών στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην περιοχή της Αμοθράκης. Η φύλαξη από τις λιμενικές αρχές είναι αυστηρή, παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Μόλις πριν λίγα 24 ώρα, το λιμενικό σώμα προέβη στον εντοπισμό και διάσωση 26 παράτυπα εισελθέντων αλλοδαπών. Πλέον και στην περιοχή μας έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο η εισρωή μη νόμιμων μεταναστών. Όπως βλέπουμε στα νησιά, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο και στην Κο. Έτσι και στη Σαμοθράκη, προχθές το Σάββατο, είχαμε τη σύλληψη μιας φουσκωτής λέμβου με 26 μη νόμιμους μετανάστες συριακής καταγωγής. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο Λιμενικό Σαμοθράκης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και με τη βοήθεια της αστυνομίας πήγαν στο κέντρο κράτησης στο Φυλάκιο. Η φύλαξη που γίνεται είναι καθημερινή. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Από τη στιγμή που μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα, είμαστε αναγκασμένοι να τους συλλέξουμε και να τους μεταφέρουμε σε κοντινότερο σημείο της χώρας μας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε ούτε να τους διώξουμε, ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Αναφορικά με την πρόταση της αναπληρώτριας Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θασίας Χριστοδουλοπούλου σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσιών πρώτης υποδοχής μεταναστών σε όλα τα νησιά, ο πρόεδρος Λιμενικών Θράκης σχολιάζει. Σε σχέση με τα σχόλια που έγιναν από την Υπουργό της Μετανάστευσης για κέντρα κράτησης που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας και στη Σαμοθράκη, μας βρίσκει αντίθετος, γιατί στο νομό μας ήδη υπάρχουν κέντρα και δεν μπορούμε να επιβαρυνθούμε με άλλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντως, οι παράτυποι μετανάστες που στην πλειοψηφία τους είναι συριακής καταγωγής, σύμφωνα με τον κύριο Ζησίδη, δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Τον τελευταίο καιρό έχουμε συνέχεια πρόσφυγες από τη Συρία, οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα, είναι ήρεμοι άνθρωποι, είναι οικογένειες πιο πολύ, με μικρά παιδιά, και το μόνο που θέλουν είναι να κάνουν τα χαρτιά τους εδώ στη χώρα μας και να φύγουν. Συνήθως διαλέγουν το εξωτερικό, να πάνε στη Γερμανία, στη Σουηδία και σε άλλες χώρες.